Υπάρχει αυτή μια αντιδιάθεση στα τραγούδια και η ίδια αντιδιάθεση μοιραία θα περάσει και στον ελληνικό κινηματογράφο. Και για την κινηματογραφική του προσφορά, ο Μίμης Πλέσας βραβεύεται επανειλημμένα για τις ταινίες μεγάλου μήκους «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω» στη Θεσσαλονίκη, «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» στο Κάρλο Βιβάρι, «Ωραίες της 70» στη Νέα Υόρκη και για τα ντοκιμοντέρ «Tage in October», «Οι μέρες του Οκτώβρη» στη Γερμανία και «Le Coeur Chaud» στην Ελβετία. Πολλές φορές χρησιμοποιεί πρωτότυπους για την εποχή τρόπους για να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει. Την εποχή εκείνη δεν υπάρχει πολυκάναλη εγγραφή. Δεν υπάρχουν οι προκατασκευασμένοι ήχοι. Καταφεύγουμε σε εντελώς αυτοσχέδιους τρόπους για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους ήχους μας. Δηλαδή, σπιτίσιο μαγνητόφωνο και παραλλάσσουμε τον ήχο. Ή κάποιες γεννήτριες που τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Το αποτέλεσμα το γράφουμε σε μια ταινία κινηματογραφική, το πάμε στη Μοβιόλα και κομματάκι-κομματάκι φτιάχνουμε τους ήχους μας. Και μετά 4 τέτοιες εγγραφές συγχρονίζονται, τρέχουν μαζί και δίνουν το αποτέλεσμα. Δυσκολίες μεγάλες. Καμιά φορά όμως το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Η προσφορά όμως του Μίμη Πλέσα στη δισκογραφία δεν σταματάει. Συνεχίζει γράφοντας για τη Μαρινέλα, για τον Διονυσίου, την Κουμιώτη, τον Βουλόπουλο, τον Καλογιάννη, την Γαλάνη, τον Ταλάρα, τη Βιτάλη, τον Μητροπάνο, τον Πάριο, τη Λαμπράκη, τον Γεωργιάδη, την Δούκισσα, τον Μαρίνο, την Παλανίκα, τη Σαβίδη, τον Ψαριανό. Έχει φωτιά. Η δημοτικότητα του ελληνικού κινηματογράφου αρχίζει να κλονίζεται. Χάρη στους φοδρούς επικριτές του, μέρα με τη μέρα, οι ταινίες πέφτουν. Δεν γυρίζονται πια έργα όπως πριν, παρά μόνον δανειζόμαστε από μεγάλες θεατρικές επιτυχίες και γυρίζουμε. Βέβαια, χρησιμοποιούν πάντοτε τραγούδια μας και πολλές φορές καταξιωμένα. Ένα παράδειγμα. Ποιος δεν θυμάται αυτή τη μελωδία? Το σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες. Αλλά πες μου, ποιος θυμάται ποια ταινία το χρησιμοποίησε? Σας νοιάζει για το μέλλον και μη σκέφτεστε μπροστά. Το αύριο και αύριο αφήστε. Με το Μίμη τον Πλέσα φτιάξαμε μαζί τρία έργα. Το Jesus Christ Superstar, Ιησούς Χριστός υπέρλαμπο άστρο, τους διαλόγους του Λουκιανού και τον Ορφέα και Ευρυδίκη. Λέω φτιάξαμε μαζί, γιατί πραγματικά μαζί τα φτιάξαμε. Το Jesus μαζί το μεταφράσαμε, μαζί διαλέξαμε τα παιδιά που θα παίζανε και δουλέψαμε μαζί, και αυτό με τιμάει πάρα πολύ, και πάνω στο ύφος της μουσικής παρουσίασης του έργου και πάνω στο ύφος της σκηνοθεσίας. Είχαμε και αυτά τα εκπληκτικά παιδιά με τις θαυμάσιες φωνές, είχαμε και μια ορχήστρα γεμάτη φωτιά με τον Μιχάλη Τωροζάκη, και οι παράστασεις που κάναμε είπαν ότι δεν ήταν κι άσκημοι. Η αποδοχή από την κριτική είναι ομόφωνη. Για πρώτη φορά δεν βρίσκουν λόγια να επενέσουν το ταλέντο των παιδιών. Η παράστασή μας, λένε οι ξένοι, είναι καλύτερη από την αυστραλέζικη, που οι δημιουργοί της την έχουν κρίνει την καλύτερη του κόσμου. Υπάρχει βέβαια ένα αλλά. Και έχουν δίκιο. Το έργο δεν είναι δικό μας.
είναι των άξιων Lloyd Webber και Tim Rice. Αυτό όμως μας πεισμώνει και μας δίνει μια ιδέα. Να φτιάξουμε κάτι δικό μας. Ο Δημήτρης ο Μαλαβέτας με πείθει να ολοκληρώσω θεατρικά κάτι που έχω γράψει με τον Κώστα τον Βίρβο, βασισμένο απάνω σε κείμενα από τους διαλόγους του Λουκιανού. Και αυτό γεννάει την πρώτη μου οπερέτα. Τους διαλόγους που με σκηνοθεσία του Δημήτρη ανεβαίνει στο φεστιβάλ του 1980. Θα ήθελα να πω τελειώνοντας ότι για μένα ο Μίμης ο Πλέσσας στάθηκε δάσκαλος. Μου έμαθε πώς να δουλεύω στο θέατρο που έχει μουσική. Στις συνεργασίες μας σεβάστηκε τη γνώμη μου και έχω τη δικιά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Η επιτυχία στο Ιησούς Χριστός υπέρλαμπρο άστρο και στους διαλόγους του Λουκιανού του ανοίγει το δρόμο για πολλές και ποικίλες συνεργασίες. Ξαναδουλεύει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ανεβάζει την Καμπύρια και την Ωραία μου Κυρία. Συναντιέται με τη Μαρία Ταριάλδη και η συνεργασία του συνεχίζει μέχρι σήμερα. Καφέ Σοντόν, Οχ, Βαριετέ. Με τον Δημήτρη Ποταμίτη ξεκινάει με το Σκαπίνο του Μολιέρου και μετά το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και τέλος στο Φεστιβάλ Αθηνών τους Γάμους του Φίγκαρο. Αλλά και στο θέατρο πρόζας συνεργάζεται με τον Σπύρο Βαγγελάτο στο Ταγκό του Μρόζα, με τον Αλέξη Σολομό στα Ταμπούρλα του Μπρέχτ και στον Γλάρο του Τσέχοφ με τον Νίκο Κούρκουλο. Και με τα κρατικά μας θέατρα είχα την τύχη να δουλέψω και πρώτα με το κρατικό Βορείου Ελλάδος. Θυμάμαι με τον Κωστή Μιχαηλίδη κάνουμε τον Προεστό του Χωριού. Και δύο χρόνια μετά το Δύσκολο του Μένανδρου με τον Μιχάλη τον Μπούχλη. Τελευταία με την Γκούλα Αντωνιάδου της Θεσμοφοριάζουσες. Με αυτό μάλιστα πήγαμε στους Φιλίππους και στην Επίδαυρο. Μα και με το δικό μας εθνικό είχα την τύχη να δουλέψω. Μονάχα που η αρχή, όπως και τόσες άλλες αρχές, ήταν κάπως παράξενη. Το παράξενο ξεκίνημα γίνηκε με το έργο του Καπετανάκη, ο Γενικός Γραμματέας, που ανέβασε στο Εθνικό Θέατρο, νομίζω, το 1975. Το έργο αυτό ήταν μουσικό και είχε ανάγκη από έναν συνθέτη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ο συνθέτης που ζητούσα θα έπρεπε, εκτός από το να είναι ένας καλός μουσικός, να είναι και καλός δάσκαλος και προπαντός καλός μάστορας. Γιατί είχε ένα τεράστιο άθλο να επιτελέσει. Και ο άθλος ήταν να μάθει σε 64 ηθοποιούς πρόζας του Εθνικού Θεάτρου να τραγουδάνε. Όταν πρότεινα το όνομά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου είχε κάποια αντίρρηση, γιατί ισχυριζόταν ότι ο Πλέσσας είναι εμπορικός συνθέτης και είναι μάλλον του σειρμού. Εγώ το θεώρησα ότι αυτό ήταν, για τη δουλειά που θέλαμε, ήταν μάλλον πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα, και αποδείχτηκε πλεονέκτημα, γιατί πραγματικά για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο οι ηθοποιοί του τραγούδησαν θαυμάσια. Τόσο που νόμιζε κανένας ότι ήταν λυρικό θέατρο και όχι θέατρο πρόζας. Αυτό είναι ένας άθλος του Μίμη του Πλέσσα. Χατζηδάκη ξαναγυρίζω στο ραδιόφωνο. Είχαν κομμένο 5 χρόνια. Στη μεταπολίτευση για να διευθύνω την ορχήστρα ποικίλης μουσικής που εντωμεταξύ έχει μεγαλώσει. Γεννιέται ακόμα μια εκπομπή που γίνεται στο δεύτερο πρόγραμμα. Κρατάει 8,5 χρόνια. Τίτλος: Να μιλήσουμε για μουσική. Από αυτήν την εκπομπή που κράτησε 8,5 χρόνια κουβέντιασαν για τη δουλειά τους όλοι οι άξιοι του πεντάγραμμου. Αυτή η εκπομπή γέννησε την ιδέα μιας ανθολόγησης της ελληνικής μουσικής. Και έτσι ο Μίμης διασκεύασε για πιάνο και άρχισε εδώ και συνέχισε και στην Αμερική μια σειρά ρεσιτάλ παίζοντας κομμάτια των Ελλήνων συνθετών και φυσικά και δικά του. Δουλεύω στο εμπορικό θέατρο για να μπορώ να υπηρετώ το πειραματικό. Κάνω με τη ζωή τη Λάσκαρη την Πέψη, γράφω για το Θεσσαλικό Θέατρο, γράφω για τους ελεύθερους καλλιτέχνες και παράλληλα με το Δημήτρη Βλάση και τη θεατρική του ομάδα ανεβάζουμε Σέξπιρ τη 12η νύχτα και
Μπομαρσέ, τους γάμους του Φίδα. Η καρδιά μου όμως φτερουγάει κάθε φορά που δουλεύω τα θέματά μου για την όπερα Μορφέας Κυβριτίκη. Μου παραστέκει ειλικρινά ο φίλος ποιητής Κώστας Κινδύνης και μαζί μας ο Μαλαβέτας είναι έτοιμος να δοκιμάσει. Ο ΕΟΤ χρηματοδοτεί την ιδέα και γεννιέται η πρώτη μοντέρνα λαϊκή όπερά μας Ορφέας Κεβριδίκη που ανοίγει το φεστιβάλ του 1984. Η παράστασή μας εμπνέει τον Δημήτρη Βλάση και κάνει μια σειρά γλυπτά με θέματα τον έρωτα, το θάνατο και τη μοίρα.